Μιλήσουμε και με τον Γιάννη το Μαρακάκη, τον γνωστό δικηγόρο, ο οποίος έγινε εν μέσω κορονοϊού μπαμπάς. Ευτυχώς στη δική του περίπτωση η γυναίκα του και το μωρό χαίρουν και οι δύο άκρας υγείας. Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλή εκπομπή. Να σας ζήσει. Σας ευχαριστώ πολύ. Εν Ήταν... μέσω Τρίτου Παγκοσμίου Πολέμου. Ακριβώς. Ας φέρουν τα μωρά την ελπίδα. Πώς ήταν η γέννα, και το ρωτώ γιατί πια στο νοσοκομείο δεν μπορεί κανείς, στο μαιευτήριο δεν μπορεί κανείς να μπαινοβγαίνει εύκολα, δεν μπορούν οι συγγενείς να είναι όλοι μαζί εκεί περιμένοντας την καφετέρια να γεννηθεί το μωρό και μετά όλοι μαζί ενθουσιασμένοι να πάνε να δουν σε ποιο μοιάζει το μωράκι. Έχουμε άλλα ήθη στα μαιευτήρια, έτσι δεν είναι? Πολύ σωστά και θα πρέπει να επικροτήσουμε αυτή την τήρηση του αποστηρωμένου περιβάλλοντος σε ό,τι αφορά τα μαιευτήρια. Θέλω να σας πω ότι όχι απλά δεν μπορούσαμε να βγούμε από το μαιευτήριο τις 5 μέρες που μείναμε μέσα, αλλά δεν μπορούσαμε να δεχτούμε ούτε κάρτα, ούτε λουλούδια, ούτε γλάστρα και φυσικά κανένα από τους συγγενείς. Και δεν επιτρεπόταν και σε μένα να βγω, διότι αν έβγαινα δεν μπορούσα να επιστρέψω. Συνεπώς ήταν πραγματικά ένα πολύ καλά φυλασσόμενο περιβάλλον, το οποίο δεν έχει σχέση με τα λοιπά νοσηλευτικά ιδρύματα ή νοσοκομεία. Ήταν και το συγκεκριμένο μαιευτήριο, αλλά και όλα τα υπόλοιπα, εξ όσων γνωρίζω, τη συγκεκριμένη εβδομάδα έγιναν πραγματικά πλούρια για να προστατεύσουν τις καινούργιες ζωούλες και τις μανούλες οι οποίες πέραν ελπίδα. Μάλιστα. Άρα, σε περίπτωση που θέλατε να είστε κοντά στη γυναίκα σου και εσύ και η μητέρα της ταυτόχρονα, αυτό από ό,τι γνωρίζουμε δεν επιτρεπόταν. Δηλαδή, επιτρέπεται ένας να συνοδεύει την έγκυο κάθε φορά, ένας να είναι στο πλευρό της. Σωστό, και τις περισσότερες φορές αυτό ο σύζυγος ή ο σύντροφος. Αλλά αυτό το οποίο είναι κρίσιμο και ξαναλέω μου έκανε και εμένα εντύπωση, αλλά το επικροτούμε, είναι ότι ήταν ένα πραγματικά αποστηρωμένο περιβάλλον, ένα φρούριο στο οποίο δεν επιτρεπόταν τίποτα από εισερχόμενα, ούτε δώρα, ούτε επιστολές, ούτε φυσικά άνθρωποι. Α, δηλαδή αυτό που γνωρίζουμε έξω από το δωμάτιο της Λεχώνας, τα λουλούδια, τα αρκουδάκια, τα σοκολατάκια. Κανένα λουλούδι, κανένα αρκουδάκι, κανένα δώρο, καμία επιστολή. Μάλιστα. Αυτή είναι η γέννα εν μέσω κορονοϊού. Τώρα θέλω να μου περιγράψετε τα συναισθήματα. Για παράδειγμα, οι δικοί σας άνθρωποι, οι συγγενείς, δεν μπόρεσαν να έρθουν εκεί να μοιραστούν αυτή τη χαρά και δεν μπορούν να έρθουν και στο σπίτι. Δεν μπορεί κανείς να δει το μωρό. Δεν επιτρέπεται κανείς να έρθει σε επαφή ο ένας με τον άλλον. Αυτό πώς το έχετε διαχειριστεί? Κοιτάξτε, θα πρέπει πρώτα απ' όλα να πούμε ότι έχουμε προσαρμοστεί όλοι και σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής μας, στις οδηγίες, οι οποίες πλέον για εμάς πρέπει να αποτελούν προσευχή. Θα σας δώσω για παράδειγμα ότι σε ό,τι αφορά τις επαγγελματικές μου δραστηριότητες, οι συνεργάτες μου, οι δικηγόροι, και αφού κλείσαν τα δικαστήρια, δουλεύουν εξ αποστάσεως. Τα εστιατόρια όλα είναι κλειστά. Ο κόσμος πρέπει να μείνει σπίτι μέχρι νεοτέρας. Πρέπει να ακολουθήσουμε ακριβώς κατά γράμμα αυτά τα οποία ορίζει η πολιτεία, ώστε να επανέλθουμε στους κανονικούς ρυθμούς αγοράς και στους κανονικούς ρυθμούς οικονομίας. Το αν θα δουν οι παππουδογιαγιάδες το μωρό ή φερειπίν τα νύψια μου, γιατί δεν είναι το πρώτο παιδάκι στην οικογένεια, για μένα αποτελεί μια αυτονόητη, με κοντή προθεσμία, θυσία, ώστε να βγούμε πολύ γρήγορα από αυτή την περιπέτεια. Να ρωτήσω, κύριε Μαρακάκη, την ψυχολογία ενός πάρα πολύ δραστήριου άντρα, ο οποίος είναι δικηγόρος και είναι όλο το πρωί στα δικαστήρια, ενός άντρα ο οποίος έχει και τις δικές του επιχειρήσεις και τρέχει μέχρι αργά το βράδυ, που ωστόσο αυτή την περίοδο πρέπει να είναι κλεισμένος σε ένα σπίτι και να έχει και τη χαρά να είναι κοντά στο παιδί του. Πώς είναι η ψυχολογία αυτή? Η αλήθεια είναι ότι για μένα προσωπικά είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να παραμείνω ακίνητος ή περιορισμένος σε ένα περιβάλλον, ακόμα και αν αυτό είναι ο φυσικός μας χώρος, όπως είναι το σπίτι. Ωστόσο, ξαναλέω, επειδή το τελευταίο διάστημα έχω ταρακουνηθεί πολύ περισσότερο από αυτά που συμβαίνουν έξω, παρά με τον ερχομό του μωρού, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με αυτή την απίστευτη αλλαγή στη ζωή μου.
αλλά είμαι και πάρα πολύ ανήσυχος για τον κόσμο στον οποίο έρχεται αυτό το μωράκι. Τώρα δεν υπάρχει και δικαιολογία για να μην αλλάξετε πάνες εσείς οι άντρες που μένετε στο σπίτι. Κάνουμε πάντι αναγκαίο για να ξαναλέω για να βγούμε από αυτή την κρίση. Οπότε εφόσον είναι αναγκαία η φυσική μου παρουσία στο σπίτι, αναγκαστικά και εγώ κάνω τα πάντα. Επίσης εσείς ως ελεύθεροι επαγγελματίες στην ουσία έχετε και υποχρεώσεις, έχετε και άλλα θέματα, οικονομικές υποχρεώσεις οι οποίες τρέχουν. Αυτό πώς το διαχειρίζεστε? Με πάρα πολύ αγωνία για το πώς θα σταθεί η κυβέρνηση αυτό. Αλλά επειδή είμαι και φύση αισιόδοξος, θεωρώ ότι έχουν γίνει ήδη σωστές επιλογές και στρατηγικά έχει χειριστεί η κυβέρνηση σωστά τη συγκεκριμένη κρίση. Το μόνο που με φοβίζει, και είναι αυτό που λέω και ο συνεργάτης μου, αλλά γενικότερα στους ανθρώπους από την αγορά με τους οποίους μιλάω, είναι ότι ακόμα κι αν η Ελλάδα καταφέρει να βγει αλόβητη πριν από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες από αυτή την κρίση, επειδή το στρατηγικό μας πλεονέκτημα σε σχέση με τις υπόλοιπες οικονομίες στην Ευρώπη είναι ο τουρισμός, φοβάμαι ότι θα χάσουμε το πλοίο για φέτος. Γιατί ακόμα κι αν εμείς είμαστε εντάξει σε 2 μήνες από τώρα, το οποίο θα ήταν ένα πολύ ωραίο και αισιόδοξο σενάριο, φοβάμαι ότι η υπόλοιπη Ευρώπη, αλλά ούτε και η Αμερική, αλλά ούτε και η Ασία, οι οποίοι αποτελούν τις βασικές πηγές τουρισμού στην Ελλάδα, δεν θα είναι έτοιμοι, δεν θα είμαστε έτοιμοι να έχουμε εισερχόμενο τουρισμό, το οποίο σημαίνει ότι αυτή η παραγωγική μηχανή θα μείνει σβηστή μέχρι νεοτέρας. Κύριε Μαρακάκη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να σας ευχηθώ να σας ζήσει και απολαύστε αυτές τις οικογενειακές στιγμές και το νεογέννητο παιδάκι σας όσο μπορείτε, γιατί η ζωή θα επανέλθει, ευχόμαστε σύντομα, στους κανονικούς ρυθμούς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Καλή εκπομπή. Γεια σας.